Με τον τίτλο «Άδειλος φύση» ολοκληρώθηκε η ομαδική έκθεση της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς στο ισόγειο του νερόμυλου της Κρίας. Ο μήνας φωτογραφίας από τη λέσχη Λιβαδιάς μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημικής κρίσης επέστρεψε με ένα πλούσιο πρόγραμμα φωτογραφίας με 3 σημαντικές εκθέσεις, την παρουσίαση βιβλίων και την προβολή ενός ντοκιμαντέρ. Σε μια δύσκολη λίγο συγκυρία χρονική, αλλά είχαν μεγάλη επιτυχία, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και επισκέφτηκε τις εκδηλώσεις μας, οι οποίες ήταν και πολυπίκυλες. Είχαμε φωτογράφους καλεσμένους από την Θεσσαλονίκη που ήρθαν και μας έδειξαν τη δουλειά τους. Είχαμε σεμινάρια για την κατασκευή φωτογραφικών βιβλίων. Είχαμε εκθέσεις ενός πολύ καλού φωτογράφου και φίλου από την Αθήνα. Μια πολύ δύσκολη και ακριβή έκθεση που καταφέραμε και τη φιλοξενήσαμε. Και κλείνουμε απόψε με το τέλος της έκθεσης φωτογραφίας της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς που έγινε μετά από ένα σεμινάριο. Αυτές οι φωτογραφίες προέκυψαν μετά από ένα σεμινάριο που διήρκησε 1 χρόνο. Την ομαδική έκθεση φωτογραφίας επιμελήθηκε ο Βασίλης Γεροντάκος. Ο μήνας φωτογραφίας ολοκληρώθηκε με το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Νίκα «Βόρεια Εύβοια, κανένας νεκρός», το οποίο και προβλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Χρήστος Παλαιολόγος. Συμμετείχα στις μέρες της πυρόσβεσης, διεπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία σοβαρή προσπάθεια κατάσβεσης και αυτό μου έδωσε, ο πόνος αυτός μου έδωσε τη δύναμη να δημιουργηθεί αυτό το ντοκιμαντέρ. Ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα μιας έντονα δύσκολης στιγμής της ζωής μου, γιατί όπως πολλοί από την περιοχή της Χαλκίδας, έτσι και εγώ αυτό το δάσος το πόνισα. Το έκλαψα σαν να ήταν ένας δικός μου άνθρωπος. Αυτός ο πόνος έγινε δύναμη, δημιουργήθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, παρουσιάστηκε πέρυσι στη Χαλκίδα, σε αρκετά χωριά στην Εύβοια, σε αρκετά μέρη σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ, αλλά όχι κομματικό. Μιλάει ξεκάθαρα για την εντολή μη κατάσβεσης, η οποία δόθηκε από την κυβέρνηση, αλλά και για το δόγμα των εκενώσεων που η συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει από την φωτιά στο μάτι και μετά. Δηλαδή, για ένα δόγμα με το οποίο πρόκειται να καταστραφεί όλη η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Δεν τους ενδιαφέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, αν διατηρηθεί αυτό το δόγμα, σε λίγα χρόνια δεν θα μετράμε χιλιάδες καμένα στρέμματα, θα μιλάμε κενώσεις, θα μετράμε κενώσεις. Έπιασε μια φωτιά εκεί και είχαμε 10 κενώσεις ή 20 κενώσεις. Αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο και τίποτα άλλο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την ταινία.